Με κομμένη την ανάσα, η οικογένεια του άγρια δολοφονημένου κτηνοτρόφου Κώστα Κουνάλη και σύσσωμη τοπική κοινωνία παρακολουθούν τη νέα τροπή στο θρίλερ για την εξιχνίαση της υπόθεσης. 17 χρόνια μετά το άγριο έγκλημα στη Μονή Αγκαράθου, 39χρονο σήμερα αλουμινάς οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας ως ο δράστης του στιγερού εγκλήματος. Ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί στην συγκέντρωση των στοιχείων αυτών που οι αστυνομικές αρχές έχουν μέχρι σήμερα στα χέρια τους, προκειμένου και εμείς να τα δούμε, να τα αξιολογήσουμε όπως και οι δικαστικές αρχές. Ένα ορφανό δακτυλικό αποτύπωμα που είχε εντοπιστεί στο κούφωμα της πόρτας του δωματίου του Κώστα Κουνάλη, του άτυχου κτηνοτρόφου που δολοφονήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 2007, ταυτοποιήθηκε το Πάσχα με τα αποτυπώματα του 39χρονου, ο οποίος συνελήφθη τον Ιανουάριο μετά από καταγγελία της συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία. Θα βοηθήσουμε την ανακριτική διαδικασία με το διορισμό τεχνικών συμβούλων, ώστε να συγκεντρώσουμε το αποδεικτικό υλικό που είναι αναγκαίο για την ανάδειξη της ουσιαστικής αλήθειας. Πραγματικά η οικογένεια περιμένει τη δικαίωση και την ανάδειξη και την αποκάλυψη του δράστη αυτού του στιγερού εγκλήματος, ο οποίος 17 ολόκληρα χρόνια διαφεύγει της σύλληψης. Ο 39χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι εκείνος που σκότωσε τον Κώστα Κουνάλη. Στις πρώτες εξηγήσεις που φέρεται να έδωσε, ανέφερε ότι δεν είχε βρεθεί ποτέ στο χώρο του εγκλήματος. Σήμερα, κατά την προσαγωγή του στο δικαστικό μέγαρο, συγγενείς του υποστήριζαν ότι το έβριμα είναι τυχαίο και έχει να κάνει με την τοποθέτηση των κουφωμάτων στο δωμάτιο του άτυχου κτηνοτρόφου από τον πατέρα του σημερινού κατηγορουμένου, τον οποίο βοηθούσε εκείνη την εποχή ο 39χρονος. Ναι, αρνείται πλήρως. Σέβεται και τις διαδικασίες που έχουν μέχρι σήμερα γίνει και φυσικά αναμένει και εκείνη τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας με εγκράτεια και σοβαρότητα. Παρόντες στο δικαστικό μέγαρο και συγγενείς του άτυχου θύματος που εξουσιοδότησαν τους συνηγόρους τους να παρασταθούν, ζητώντας να πέσει επιτέλους φως στην υπόθεση, καθώς είναι η δεύτερη φορά που η Ελλάς ανακοινώνει την εξιχνίασή της. Το 2011 είχε ανακοινωθεί και πάλι εξιχνίαση με φερόμενο ως δράστη νεαρό Αλβανό, ο οποίος φαίνεται να είχε κλέψει το κυνηγετικό όπλο του κτηνοτρόφου, το οποίο στη συνέχεια πούλησε σε κάτοικο της περιοχής. Έκτοτε είχε εξαφανιστεί. Όμως, όπως αποδείχτηκε, κανένα έβριμα δεν τον τοποθετούσε στον τόπο του εγκλήματος και σύντομα απαλλάχθηκε με βούλευμα χωρίς ποτέ να εκδικαστεί η υπόθεση. Ο Κώστας Κουνάλης έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του, καθώς ο δράστης ή οι δράστες χτυπούσαν με μανία το κεφάλι του στο πάτωμα, ενώ τον αποτελείωσαν με το πόδι μιας καρέκλας. Ξεψύχησε αβοήθητος με το αίμα του να φτάνει μέχρι τα σκαλοπάτια του σπιτιού. Ίσως αμόκ. Ενδεχομένως και το κεφάλι να έχει φυτηθεί στο έδαφος, γιατί βρήκαμε μαζικές κακώσεις περισσότερες από ό,τι τα βλέπει κανείς με απλές πλήξεις. Μιλάμε για ένα έγκλημα με ακραία αντικοινωνικά χαρακτηριστικά που είχε συγκλονίσει τότε το Πανεγύνιο και την τοπική κοινωνία. Μιλάμε για μια επικίνδυνη εγκληματική προσωπικότητα η οποία διέπραξε την συγκεκριμένη πράξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι για την οικογένεια και εμείς θα συμβάλλουμε στην ανάδειξη της ουσιαστικής αλήθειας. Η έρευνα την εποχή που αποκαλύφθηκε το έγκλημα ήταν εξαντλητική, με τη σήμανση να σαρώνει κάθε σπιθαμή μέσα και έξω από το δωμάτιο για γενετικό υλικό, το οποίο τώρα θα συγκριθεί και με δείγμα από τον 39χρονο, ο οποίος καλείται να απολογηθεί την Παρασκευή.